περίπτωση που ανέφερε ο Υπουργός Υγείας είναι ένας γιατρός από τη Γλυφάδα, ο οποίος έγραψε παράνομα χιλιάδες φάρμακα σε ένα μήνα και του επιβλήθηκε πρόστιμο 800.000 ευρώ. Το ερώτημα είναι πώς λειτουργούσε και πώς έκλεβε το κράτος. Ο Σπύρος Λάμπρου έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Παθολόγος ήταν αυτός, Σπύρο. Παθολόγος στη Γλυφάδα. Λοιπόν, τι έκανε ο παθολόγος στη Γλυφάδα? Χρησιμοποιούσε το άμκα της μητέρας του, πήγαινε, προσέξτε, σε ένα συγκεκριμένο φαρμακείο, έπαιρνε τα φάρμακα και μετά από εκεί και πέρα τα έσπρωγαν σε φαρμακαποθήκες, όπως βλέπετε, και από εκεί στη μαύρη αγορά έφευγαν, σε Αλβανία. Άρα δηλαδή και Κύπρο, το φαρμακείο και η φαρμακευτική ήταν στο κόλπο, ή διερευνάτε αυτό? Διερευνάτε και θα μπει εισαγγελέας, προσέξτε, για το γιατρό, για το φαρμακοποιό, για τη φαρμακαποθήκη και για τη φαρμακευτική εταιρεία στην οποία ανήκουν τα φάρμακα. Μάλιστα. Και θα ελεγχθούν όλοι αυτοί και φορολογικά για να δούμε τι γίνεται. Θα μου πείτε γιατί, πόσα λεφτά ήταν. Λέει λοιπόν επίσημα, και αυτό είναι αποκλειστικό, το Υπουργείο Υγείας, ότι ο συγκεκριμένος γιατρός έβγαλε σε 2 μήνες 400.000 ευρώ μαύρα. Γι' αυτό και το πρόστιμο, μου είπαν, είναι 800.000 ευρώ. Και πόσο καιρό το έκανε αυτό? 10 χρόνια. Δηλαδή πόσο έχει βγάλει? Στο Υπουργείο θεωρούν ότι είναι πάνω από 15 εκατομμύρια, αλλά δεν μπορούν μαύρα να ελέγξουν. Μαύρα. 15 εκατομμύρια. Θα μου πείτε, αυτά τα λεφτά τα έπαιρνε μόνος του ο γιατρός? Όχι. Είναι και ο φαρμακοποιός προφανώς, είναι και η φαρμακευτική εταιρεία, είναι και η φαρμακαποθήκη. Και πού πηγαίνανε αυτά τα λεφτά? Στην τσέπη του γιατρού? Όχι. Σε ακίνητα που εξαφανίζονταν, που ήταν σε κάποιες μεγάλες εταιρείες, και από εκεί ο γιατρός και οι υπόλοιποι έπαιρναν τα χρήματα χωρίς να τους καταλάβει κανένας. Γι' αυτό λοιπόν μπαίνει εισαγγελέας. Θα υπάρχει φορολογικός έλεγχος σε όλους αυτούς και περιμένετε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί σπάει μια τρομερή αλυσίδα με το τι συμβαίνει και πόσοι εμπλέκονται. Γιατί αυτοί εμφανίζονται τώρα. Θα δούμε και ποιοι βγαίνουν μετά. Ερώτημα. Η ΔΙΚΑ, το ηλεκτρονικό σύστημα, όταν βλέπει ότι ο γιατρός Σπύρος Λάμπρου χτυπάει συνέχεια κάποια συγκεκριμένα φάρμακα, δεν του χτυπάει κόκκινο συναγερμό να του πει όπα τι κάνεις, πού τα στέλνεις, πού πάνε αυτά τα φάρμακα? Αν το έκανε 10 χρόνια, δεν φέρουν κάποια ευθύνη και αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για την ΔΙΚΑ? Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι, για να δούμε τι θα γίνει. Θέλω να σου πω ότι πριν από λίγο έμαθα ότι έπεσε 800.000 ευρώ πρόστιμο σε 50 φαρμακοποιούς της Αττικής. Και επίσης, θέλω να σου πω ότι ένας άλλος γιατρός που επίσης δέχτηκε ένα πολύ σοβαρό πρόστιμο, είπε το εξής, ότι παιδιά δεν τα έχω κάνει εγώ, όλα αυτά που λέτε ισχύουν. Υπάρχει κύκλωμα που μου έχει κλέψει τους κωδικούς, εμένα η δική μου η μητέρα που λέτε ότι έκοβα φάρμακα στο δικό της άμκα δεν είναι στη ζωή, άρα δεν μπορούσα να το κάνω, το ξέρω το κύκλωμα και μου απειλούν ακόμα και τη ζωή μου. Ερώτημα, το ξέρεις το κύκλωμα, είναι τόσα χρόνια, έκανες καταγγελία? Πώς την ευχή συνέβαινε όλο αυτό? Σας μιλάω για απίστευτα λεφτά. Στο Υπουργείο Υγείας δεν ξέρουν πόσα λεφτά έχουν χαθεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αποκλειστικό σου ρεπορτάζ, Σπύρο.